Πάρ' και στο fanatipress.gr, γιατί διόρισα τώρα μαϊμού γιατρό με ψεύτικο πτυχίο στο νοσοκομείο. Εξέταζε θέτοντας κίνδυνο τη ζωή σας των ασθενών. Σε ακούμε, Δονάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Πριν πάμε στην είδηση, να πούμε, Φίλιππε, ότι είμαστε δέκτης παραπώνων ηλικίας από 30 έως 80 χρονών που δεν βλέπουν πια την εκπομπή σας και γενικά το κανάλι. Θα πρέπει να γίνει κάτι, διότι είναι πολύς ο κόσμος στην Ήπειρο που ενημερωνόταν από την εκπομπή. Είναι χιλιάδες κόσμο, γίνονται προσπάθειες να μας βλέπουν σε όσα περισσότερα σημεία της χώρας γίνεται. Να πούμε ότι αυτή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης, ήταν η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μας βλέπει ο κόσμος πανελλαδικά μέσω TTV. Σε πολλά κανάλια ανά τη χώρα γίνεται αναμετάδοση της εκπομπής μας και του σταθμού. Και φυσικά στην νομό, στο νομό Αττικής και στην Κύπρο. Και ελπίζουμε σε όλη την Ελλάδα σιγά σιγά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ του καναλιού, από τη διοίκηση του καναλιού, η φωνή μας και η εικόνα μας να μην εξαφανιστεί από τους δέκτες των τηλεθεατών. Σε ακούμε, Δονάτε. Λοιπόν, πάμε στην είδηση. Στην καταγγελία της σύμβασης που είχε υπογραφεί με ειδικευόμενη γιατρό, προχώρησε ομόφωνα το 10σίγμα του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Ο λόγος της καταγγελίας, κατά το τυπικό έλεγχο των δείπνων γνησιότητας σπουδών που προσκόμισε η γιατρός από το Πανεπιστήμιο της Λα Ακουίλα Ιταλίας, προέκυψε ότι όχι μόνο δεν της έχει απονεμηθεί ουδέποτε πτυχίο της ιατρικής και χειρουργικής, αλλά δεν της έχει δοθεί και ούτε μία αναγνώριση της ικανότητας άσκησης επαγγέλματος. Μάλιστα να πούμε, κύριε... Έπεσε η γραμμή. Τέλος πάντων, το θέμα εδώ πέρα είναι, ευχαριστούμε τον Δονάτο Παπά, ότι μία χωρίς να έχει κανένα πτυχίο, χωρίς να έχει τίποτα, είχε διοριστεί και έκανε τη γιατρό σε νοσοκομείο. Εξέτασε κοσμάκι. Και απ' την άλλη έχουμε τον Παπά, εδώ κολλάει και ο Παπάς, ο οποίος ο Παπάς, τι έκανε ο Παπάς, με το μαγικό ραβδί, με το γουδοχέρι, τι έκανε ο Παπάς, έκανε και εκείνος. Φεράπεδε, λέει τον κόσμο. Πάμε να δούμε τον Παπά τώρα.